Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί, εδώ όπου θα αναλύσουμε το τι έγινε στην τελευταία υποδρομιακή συνάντηση που διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή και το τι αναμένεται να παρακολουθήσουμε στην αυριανή υποδρομιακή συνάντηση, προτελευταία υποδρομιακή συνάντηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μπήκαμε στην εβδομάδα όπου ολοκληρώνονται οι υποδρομίες πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές που θα είναι πολύ σύντομες. Φέτος, τελευταία υποδρομιακή συνάντηση πριν τις διακοπές 13 Αυγούστου Παρασκευή και η επόμενη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές που είπαμε πολύ λίγες μέρες θα είναι στις 25, Τετάρτη 25 Αυγούστου. Λοιπόν, το τι έγινε την Παρασκευή τώρα, είχαμε δύο πολύ όμορφες νίκες, ποιοτικές νίκες από Παπαγιάννη και Λέων, Λέων και Παπαγιάννη. Πολύ καλή εμφάνιση όσον αφορά και τα δύο άλογα και την προετοιμασία τους και αφορά φυσικά πρώτιστα τον προπονητή τους, τον Κούλη τον Νεοφύτου, που παρουσίασε και τα δύο άλογα σε εξαιρετική κατάσταση, διαμόρφωσε ένα μεγάλο σύνθετο, τους ύπευσε και τους δύο εξαιρετικά, θα έλεγα πολύ αποφασιστικά δυναμικά από την αρχή ο Ηράκλης ο Ηρακλέους. Τους οδήγησε στην πρωτοπορία και κατάφερε στο τέλος, ειδικά έτσι με τον Παπαγιάννη, τον οποίο θα δούμε σε πολύ λίγο, να φτάσει σε μια νίκη έκπληξη. Ο Παπαγιάννης φυσικά ήταν ανώτερος στον όμιλο, είχε όμως την αποχή του, παρουσιάστηκε όπως είπαμε σε πολύ καλή κατάσταση από τον προπονητή του και κέρδισε, θα έλεγα καθαρά έτσι, την υποδρομή. Από εκεί και πέρα συνεχίζει την εξαιρετική του φετινή πορεία ο αναβάτης Κωνσταντίνος Ιωάννου, πετυχαίνοντας άλλες δύο νίκες με τον Τζουλιάνο και τον Ζογκλέρ. Εντάξει, όσον αφορά τις βαθμολογίες, συνεχίζονται οι μάχες όσον αφορά τους προπονητές. Στους αναβάτες ο Κωνσταντίνος Καποδιστρίας είναι πολύ μπροστά. Φαίνεται ότι ο Παναγιώτης Μητσάνης έχει αποκτήσει πλεονέκτημα όσον αφορά την δεύτερη θέση και η μάχη θα επικεντρωθεί, θα έλεγα, στην τρίτη θέση. Απ' την άλλη, προπονητές πολύ κοντά, Πανίκο Τσακούρας, Χρήστος Πετρούτσος και ο Χρήστος Χριστοφόρου θα δώσουν τη μάχη, φαίνεται, μέχρι το τέλος για τον φετινό πρωταθλητή. Λοιπόν, πάμε να δούμε την υποδρομή που επιλέξαμε από τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής. Ήταν η νίκη του Παπαγιάννη. Σκοντάφτη Μαριτινού μετά την εκκίνηση και μένει στην τελευταία θέση για την πρωτοπορία ο Ιντιάνος, ο οποίος θέλει να πάρει την πρωτοπορία από το θρύλο Παπαγιάννης εξωτερικά και αυτός δείχνει ταχύτητα όπως και ο Σίμος με τον Παπαγιάννη να οδηγάει τελικά την υποδρομή. Από τον Ιντιάνο εσωτερικά ο Σίμος, ο Θρύλος, Μακεδόνισσα, Τζάκης Πάουερ, τελευταία είναι η Μαριτινού. Καθώς ο Παπαγιάννης είναι μπροστά, έχει εξωτερικά τον Θρύλο και εσωτερικά τον Ιντιάνο. Πιο πίσω είναι η Μακεδόνισσα, ο Θρύλος με τον Τζάκης Πάουερ, πάντα τελευταία είναι η Μαριτινού. Είναι γρήγορος ο ρυθμός, κοντά στο 600, πάντα στην πρωτοπορία ο Παπαγιάννης. Ο Ιντιάνος περιμένει εσωτερικά διάδρομο. Πιο έξω ο Σίμος, ο Τζάκης Πάουερ, ο Θρύλος Μακεδόνισσα δεν βρίσκει διάδρομο, μένει πίσω η Μαριτινού, αρχίζει το ανέβασμά της. Καθώς κοντά στο 500 ο Παπαγιάννης είναι μπροστά, ο Ιντιάνος θέλει να βρει διάδρομο τώρα για να κάνει το ανέβασμά του και η Μακεδόνισσα έχει δυνάμεις, η Μαριτινού είναι εξωτερικά. Μπαίνει πρώτος στην ευθεία ο Παπαγιάννης, ο Ιντιάνος, ο Τζάκης Πάουερ τώρα, η Μαριτινού απ' έξω θέλει να κάνει φίνιση, ο Παπαγιάννης είναι στην πρωτοπορία. Η Ιντιάνος, ο Τζάκης Πάουερ και η Μαριτινού πλέον είναι στη διεκδίκηση της νίκης. Καθώς ο Παπαγιάννης είναι μπροστά, η Μαριτινού βγαίνει έξω, Τζάκης Πάουερ, ο Ιντιάνος, Παπαγιάννης, Μαριτινού απ' έξω, Ιντιάνος στο κέντρο, Παπαγιάννης έχει πλεονέκτημα, Παπαγιάννης θα κερδίσει. Πιο πίσω είναι ο Ιντιάνος Μακεδόνης, ο Τζάκης Πάουερ. Είδαμε λοιπόν την πολύ καλή εμφάνιση και την νίκη του Παπαγιάννη. Χαρήκε στην πολύ δυναμική ανάβαση του Ηράκλη του Ηρακλέως. Πάμε τώρα να δούμε τις κατατάξεις. Πώς διαμορφώθηκαν μετά τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής. Ξεκινάμε από τους αναβάτες. Κωνσταντίνος Καποδίστρας στις 88 νίκες. 47 Παναγιώτης Οδημητσάνης. 36 Χαράλαμος Ανδρέου και Δημήτρης Κεφάλας. Ολύμπιος Γεωργίου στις 32. 31 Μιχάλης Οπέπος. 25 Γιώργος Σταυρνίδης. 17 Νίκος Τσακούρας. Και από 16 Παντελής Καράμανος και Μινάς Κωνσταντίνου. Πάμε και στους προπονητές. Νίκος Τσακούρας στις 37. Στην πρωτοπορία, Χρήστος Πετρούτσος 36, πέτυχε και αυτός μια νίκη, Χριστοφόρου 33, Μιχάλης Παράσχου 26, όσες και ο Κυριάκος Ρόδη Κυριάκου. Μάλλον έχει περάσει πιο πάνω ένα μικρό λαθάκι όσον αφορά τη σειρά, ο Γαβρίλος Τζαβαρτσίδης πέτυχε μια νίκη, οπότε πήγε στις 27 και είναι αυτός τώρα στην τέταρτη θέση και πιο κάτω πέτυχε και ο Μιχάλης Παράσχου και ο Κυριάκος Ρόδη Κυριάκου. Κυριάκος Μιλιώτης 24, Πανίκος Ονουφρίου 20, Ντάν Χάιτα 18 και Στέγιος Νεοφύτου στις 16 νίκες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις κατατάξεις. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες να λύσουμε την αυριανή υποδρομιακή συνάντηση. Αύριο Τετάρτη έχουμε πρόγραμμα 9 υποδρομιών, όπως 9 υποδρομίες θα έχουμε και στη συνάντηση της Παρασκευής πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Εντάξει, αύριο το πρόγραμμα είπαμε περιλαμβάνει 9 υποδρομίες. Έχουμε και κάποιες υποδρομίες οι οποίες είναι και ποιοτικές, κυρίως οι δύο τελευταίες είναι πολύ καλές υποδρομίες, η 8η και η 9η υποδρομία. Αμφίρροπες επίσης η 6η και η 7η υποδρομία. Όσον αφορά μεταφερόμενα στοιχήματα, έχουμε το Peak 8, το οποίο είναι μεταφερόμενο, όπως επίσης έχουμε και το Peak 6. Το Peak 6 είναι κοντά στις 50.000 ευρώ, 50.119 ευρώ. Το ακριβές ποσό και το PIC 6 19.793 ευρώ. Πάμε να δούμε συμμετοχές πρώτης υποδρομίας στα χίλια μέτρα. Αντώναρος με τον Χαράλαμπο Ανδρέου, Lord Voldemort με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Υπέροχος με τον Δημητσάνη, Τούρος με τον Κεφάλα, Αριάδνη με τον Κάντζαλη και η Γκρέιν με τον Καποδίστρια. 6 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Ο Υπέροχος έχει άλλη μια ευκαιρία να φτάσει στην νίκη, θα είναι και βάλει στοιχηματικό φαβορί. Είναι καλή φορά η Γκρέιν, θα πρέπει να προσεχθεί στην πρώτη συμμετοχή. Και ο Έμπειρος ο Τούρος και ο Αντώναρος ακολουθούν. 28 Ιουλίου διαθήκη στην νίκη, Υπέροχος στη δεύτερη θέση, Τούρος στην τρίτη. Καλή εκκίνηση διαθήκη, αλλά και υπέροχο εσωτερικά. Ο Τούρος μένει λίγο πίσω. Με τη διαθήκη να πάει εύκολα στην πρωτοπορία τελικά. Στα 2-2,5 μήκη ήδη από τον υπέροχο που είναι δεύτερος. 2,5 είναι ο Τούρος. Πάμε για το 700. Διαθήκη ο υπέροχος είναι κοντά. Ο Τούρος έμεινε στα 5-6 μήκη πιο πίσω. Κοντά στο 600 η διαθήκη έχει σχεδόν δίπλα της τον υπέροχο. Είναι στο μισό μήκος. 7-8 μήκη πιο πίσω είναι ο Τούρος. Η διαθήκη είναι στο ένα μήκος τώρα από τον υπέροχο κοντά στο 500. Πιο πίσω είναι ο Τούρος. Πάντα μπροστά είναι η διαθήκη που στο σημείο αυτό δείχνει πιο εύκολη από τον υπέροχο που πιέζει για να ακολουθήσει το ρυθμό που δίνει η διαθήκη. Στη στροφή η διαθήκη έχει πλεονέκτημα από τον υπέροχο στα 2 μήκη. Πιο πίσω είναι ο Τούρος. Η διαθήκη έχει πλεονέκτημα. Ο υπέροχος τώρα προσπαθεί να πλησιάσει, όμως έχει να καλύψει 2 μήκη. Η διαθήκη είναι μπροστά, ο υπέροχος είναι στη δεύτερη θέση. Η διαθήκη είναι 3 μήκη τώρα από τον υπέροχο και τον Τούρο. Η διαθήκη ανοίγει για άλλο διαφορά. Η διαθήκη θα κερδίσει εύκολα κιόλας τον υπέροχο και στην τρίτη θέση τον Τούρο. Πρώτη υποδρομία, υπέροχος, Συγκρέιν, Τούρος, Αντώναρος, υπέροχος, Συγκρέιν, Τούρος, Αντώναρος, 3-6, 4-1, 3-6, 4-1. Να δούμε τα καλύτερα μας Κανιάν. Που είναι τρίτη υποδρομία, Σαββάν Σάββας με το 2 και πέμπτη υποδρομία, Ισχυρός με το 1. Τρίτη υποδρομία, Σαββάν Σάββας με το 2 και πέμπτη υποδρομία, Ισχυρός με τον αριθμό 1. Καλύτερα δίδυμα. Τέταρτη υποδρομία, Cheesecake Sir Δημήτρης 4-3. Πέμπτη υποδρομία, Ισχυρός Εύκλη 1-4. Τέταρτη υποδρομία, Cheesecake Sir Δημήτρης 4-3 και πέμπτη υποδρομία, Ισχυρός Εύκλη 1-4. Καλύτερο μας outsider, ένα υποδρομία, Loving Lady με τον αριθμό 1. Ένα υποδρομία, Loving Lady με τον αριθμό 1. Δεύτερη υποδρομία, 1500 μέτρα, Σολτάς με τον Ανδρέα Ιωάννου, Έαντας με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Ινόμαος με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Αλίνα Κατερίνα με τον Κεφάλα, Χελός με τον Καποδίστρια, Λίτη Άβρα με τον, με τον Γιώργο Μεσίτη, λέει Λίτη Άβρα, Φλάγη Γεωργία επίσης με τον Κάντζαλη και ο Ροδιάνος. 8 συμμετοχές. Στην υποδρομία μας, υποδρομία η δεύτερη η οποία εντάξει, στα 1500 μέτρα μπορεί ο Έαντας να μην φημίζεται έτσι, για τις πολύ καλές του εμφανίσεις, ωστόσο είναι άλογο το οποίο επανήλθε πρόσφατα και τρέξε πάρα πολύ καλά στα 1200 μέτρα και πιστεύουμε ότι και στα 1500 θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Πολύ καλή στην απόσταση είναι η Αλίνα Κατερίνα, ο Ινόμαος επίσης έχει καλή εμφάνιση στην απόσταση, πάντα υπολογίσιμη και η Φλάι Γεωργία. 30 Ιουνίου, Χαβάη Μίστερ στην νίκη, Ινόμαος στη δεύτερη θέση, Αλίνα Κατερίνα στην τρίτη, Αχελός στην πέμπτη, Φλάι Γεωργία στην έκτη, Ροδιανός στην ένατη θέση. Η ακίνηση έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Μένει πίσω η Ακτής και ο Immigration Officer. Και η Φλάι Γεωργία δεν έχει καθόλου καλή κίνηση και μείνει στην τελευταία θέση. Χαβάη Μίστερ θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται και η Αλίνα Κατερίνα, η οποία θέλει να είναι κοντά στον Χαβάη Μίστερ. Πιο πίσω εξωτερικά ο Ινόμαος βελτιώνει θέση. Αχελός, Ακτής, Αντρονικόλας, Φλάι Γεωργία, Immigration Officer και τελευταίος ο Ροδιανός. Αργός ρυθμός, πυκνός όμιλος, Χαβάη Μίστερ μπροστά. Η Αλίνα Κατερίνα είναι δίπλα, πιο δίπλα η Νόμαος. Εξωτερικά Immigration Officer με τον Αχελό, εσωτερικά Αντρονικόλα, στο κέντρο η Φλάι Γεωργία, η Ακτής ακόμη πιο έξω. Τελευταίος πάντα περιμένει ο Ροδιανός με τον Χαβάη Μίστερ να έχει διαρκώς δίπλα του την Αλίνα Κατερίνα. Τον Ινόμαο, τον Αχελό, πιο πίσω η Φλάι Γεωργία, ο Αντρονικόλα, Immigration Officer, η Ακτής εξωτερικά.
Τελευταίος πάντα ο Ροδιανός, Οκτακοσάρη, Χαβάη, Μίστερ, πάντα κοντά. Η Αλίνα Κατερίνα, όπως και ο Νόμαος που φαίνεται ότι έχει δυνάμεις, πιο έξω ο Αχέλος που περιμένει. Η Φλάι Γεωργία εσωτερικά θέλει να βελτιώσει τη θέση, Αχτής πιο πίσω, Immigration Officer. Και όπως είπε πολύ παλόγα, Χαβάη Μίστερ με Αλίνα Κατερίνα πιέζει, ο Ινόμαος επίσης εξωτερικά πάντα φαίνεται δυνατός. Και πίσω ο Αχελός, η Φλάι Γεωργία με το Χαβάη Μίστερ να πιέζει, ο Ινόμαος ετοιμάζεται να κάνει την τελική του επίθεση και ξεφεύγουν από την Αλίνα Κατερίνα. Πιο πίσω είναι ο Αχελός, Χαβάη Μίστερ, ο Ινόμαος συνεχώς είναι μαζί του. Πιο πίσω η Αλίνα Κατερίνα, Χαβάη Μίστερ και Ινόμαος. Πιο πίσω Αλίνα Κατερίνα, εξωτερικά η Ακτής, μάχη μέχρι το τέλος. Χαβάη Μίστερ και Ινόμαος θα τη δώσουν. Η Αλίνα Κατερίνα είναι στην τρίτη θέση. Χαβάη Μίστερ έχει σθένος και έχει και δύναμη να ξεφύγει για να κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος. Ινόμαος, Αλίνα Κατερίνα και Ακτής. Δεύτερη προδρομία, Έαντα, Αλίνα Κατερίνα, Φλάι Γεωργία, Ινόμαος, Έαντα, Αλίνα Κατερίνα, Φλάι Γεωργία, Ινόμαος, 2-4-7-3, 2-4-7-3. Πάμε στην τρίτη προδρομία, 1500 μέτρα, Κένταυρος με τον Καράμανο, Σαβάν Σάβας με τον Χαράλαμ Πανδρέου, Απολ Κάντι με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Καταλέια με τον Ανδρέα Ιωάννου, Σατραπία με τον Κεφάλαχ, Μετίνα με τον Γιώργο Μεσίτη, Καζάκ Ρέιν με τον Κάντσαλη, Άνασα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Σεμπάστιαν με τον Τιμίτσαν. 9 συμμετοχές της τρίτης υποδρομίας. Παρά την πιο μεγάλη απόσταση, πιστεύουμε ότι ο Σαβάν Σάβας καλό άλογο και καλύτερο σε αυτό τον όμιλο. Πιθανότατα κιόλας να οδηγήσει την υποδρομία και θα του δώσουμε την πρώτη τύχη. Από εκεί και πέρα, ο Κένταυρος σταθερός στους ομίλους και στην απόσταση θα προσπαθήσει να τον συναγωνιστεί, όπως και ο χαμηλόβαρος Σεμπάστιαν, αλλά και η κάπως σταθερή στους ομίλους Απολ Κάντι. 30 Ιουλίου, Fly Suite στην νίκη, Σαβάν Σάβας στη δεύτερη θέση, Σεπάστια στην τρίτη, Άνασα στην πέμπτη, Καζάκ Ρέι στην έβδομη και Σατραπία στην δέκατη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση η Fly Suite που αμέσως πάει στην πρωτοπορία. Θέλει να ακολουθήσει ο Σεπάστιαν εξωτερικά αλλά και ο Σαβάν Σάβας που αμέσως βελτιώνει θέση. Και μάλιστα θέλει να πλησιάσει νωρίς και την Fly Suite να συγκαρπάσει μαζί της. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση και η Corsaro Line όπως και ο Σεπάστιαν 600. Fly Suite μπροστά, ο Σαβάν Σάβας ακολουθεί αυτό το ρυθμό κοντά στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι η Corsaro Line με τον Σεμπάστιαν και την Ήλαν που τώρα βελτιώνει θέση. Κοντά στο 400, η Fly Suite είναι στην πρωτοπορία. Ο Σαβάν Σάβας ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Πιο πίσω προσπαθούν να πλησιάσουν και ο Σεμπάστιαν και η Corsaro Line Fly Suite. Με τον Σαβάν Σάβας συνεχίζει να την καταδιώκει στο 1 μήκος. Πιο πίσω είναι ο Σεπάστιαν. Τελευταίο 200, μπροστά η Fly Suite. Παλεύει μαζί της ο Σαβάν Σάβας που θέλει να ξαναπλησιάσει. Fly Suite στην πρωτοπορία. Σαβάν Σάβας θέλει να κάνει το finish του απ' έξω. Fly Suite έχει πλεονέκτημα. Σαβάν Σάβας σε μια τελευταία προσπάθεια. Η Fly Suite όμως έχει δυνάμεις για να κερδίσει τον Σάβα. Σάβα, Σεπάστιαν και στη τέταρτη θέση η Ιδεάπολης. Τρίτη προδρομία, Σαβάν Σάβας, Κένταυρος, Σεπάστιαν, Απολ Κάντι. Σαβάν Σάβας, Κένταυρος, Σεπάστιαν, Απολ Κάντι, 2-1-9-3, 2-1-9-3. Τέταρτη υποδρομία. Στα 1200 μέτρα, Poison Ivy με τον Ηρακλέο, Σεργοκλής με τον Δημητσάνη, Σερ Δημήτρης με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Cheesecake με τον Κεφάλα, Κατάθεση Ψυχής με τον Γιώργο Μεσίτη, Ursa Major με τον Παναγιώτη Αθανασίου, Draco Malfoy με τον Καποδίστρια. 7 συμμετοχές της τέταρτης υποδρομίας. Παρά τον καλύτερο όμιλο, η Cheesecake είναι καλή φοράδα. Προέρχεται από καθαρή νίκη και στον όμιλο αυτό και πάλι μπορεί να το κερδίσει. Φαβορή στοιχηματικό αναμένεται να είναι και πάλι ο Σερ Δημήτρης. Έτσι, με λίγο αστάθεια στον καρπασμό του την τελευταία φορά που ήταν το φαβορή. Στα 1200 μέτρα πιθανότατα να είναι καλύτερος και να διεκδικήσει σαφώς την νίκη, όπως και η σταθερή τον τελευταίο καιρό Poison Ivy. 30 Ιουλίου, Αντρέ Λευσέλ στην νίκη, Σερ Δημήτρη στη δεύτερη θέση, Poison Ivy στην τρίτη, Εργοκλή στην τέταρτη, Σερ Μέιτζο στην πέμπτη και Draco Malfoy στην έβδομη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση και πάει στην πρωτοπορία αμέσως ο Αντρελεφσέλ. Όχι τόσο για τον Σερ Δημήτρη, μένει λίγο πίσω. Έρχεται εσωτερικά και η κατάθεση ψυχής που διεκδικεί και αυτή την πρωτοπορία από τον Αντρελεφσέλ. Και ο έξω και ο Εργοκλής βελτιώνει θέση. Απ' έξω Ursa Major, σχεδόν 4 άλογα. Με κατάθεση ψυχής, Αντρελεφσέλ, Εργοκλή, πιο πίσω Ursa Major, λίγο πίσω στο σημείο αυτό ο Σερ Δημήτρης που τώρα εσωτερικά θέλει να καλύψει, καθώς η κατάθεση ψυχής είναι δίπλα από τον Αντρελεφσέλ. Πιο πίσω προσπαθεί
μπορεί να βελτιώσει θέση ο Εργοκλής. Τώρα ο Σερ Δημήτρης εσωτερικά. Αντρέλευσελ κάνει επίθεση στην κατάσταση ψυχής. Εργοκλής και αυτό σε απλησιάσει όπως και ο Σερ Δημήτρης. Όμως ο Αντρέλευσελ θέλει να πάρει το πλεονέκτημα από τον Σερ Δημήτρη και τον Εργοκλή. Αντρέλευσελ στην πρωτοπορία. Τον καταδιώκουν Σερ Δημήτρης και Εργοκλής. Αντρέλευσελ μπροστά. Σερ Δημήτρης προσπαθεί να καλύψει. Όμως ο Αντρέλευσελ έχει πάρει πλεονέκτημα. Αντρέλευσελ να κερδίσει καθαρά τον Σερ Δημήτρη. Poison Ivy και Εργοκλής. Τέταρτη προμία, Cheesecake, Σερ Δημήτρης, Εργοκλής, Poison Ivy. Cheesecake, Σερ Δημήτρης, Εργοκλής, Poison Ivy. 4-3-2-1, 4-3-2-1. Πάμε στην πέμπτη προμία, Χ200 μέτρα, Ισχυρός με τον Καποδίστρια, Δόκτωρ Παντελής με τον Μινά Κωνσταντίνου, Εποχή με τον Αδάμο Γεωργίου, Εύκλια με τον Δημητσάνη, Δωρόθιος με τον Ανδρέα Ιωάννη, Στρελίτο με τον Γιώργο Μεσίτη και Δελφίνος με τον Κάντσαλη. Επτά οι συμμετοχές της πέμπτης υποδρομίας. Ισχυρός, θα του δώσουμε έτσι ακόμη μια ευκαιρία με το να του δώσουμε την πρώτη τύχη. Πιο έτοιμος, πιστεύουμε ότι μπορεί να διεκδίσει την νίκη. Από την Εύκλια που είναι πολύ σταθερή τον τελευταίο καιρό και βελτιωμένη. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχουμε και τον Δωρόθιο. Βάλε κάποιες συμμετοχές πρόσφατες στο ενεργητικό του. Ο Δόκτωρ Παντελής που αναμέναμε έτσι λίγα περισσότερα πράγματα την τελευταία του συμμετοχή. Μπορεί να μας τα δείξει σε αυτήν την συμμετοχή. Και ο Εστρελίτο, εντάξει, λίγο πιο μεγάλη απόσταση, όμως έτρεξε καλά στην επανεμφάνισή του σχετικά. Οπότε εμείς πάμε να δούμε 28 Ιουλίου, Jackie's Power στην νίκη, Εύκλια σε δεύτερη θέση, Ισχυρός στην τρίτη, Δωρόθιος στην τέταρτη, Δελφίνος στην πέμπτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Jackie's Power που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία από την Εύκλια. Τώρα Ισχυρός εξωτερικά θέλει να βελτιώσει την θέση του, καθώς πάει μπροστά ο Jackie's Power, ο Ισχυρός με την Εύκλια. Θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό που δίνει ο Jackie's Power. Με τον Jackie Power να έχει το ένα μήκος από την Εύκλια, ο Ισχυρός τελικά μένει τρίτος και όπως είναι ο Δελφίνος, καθώς πάντα μπροστά ο Jackie's Power. Κοντά στο 800 είναι 1,5 μήκος από την Εύκλια, να και ο Ισχυρός που προσπαθεί και αυτός πλέον να πλησιάσει και όπως είναι ο Δελφίνος. Ακόμη πιο σε πολύ πάλογα. Ο Jackie's Power έχει δίπλα σχεδόν την Εύκλια στο μισό μήκο. 1,5 μήκο πιο πίσω είναι ο Ισχυρός Νάκιο Δωρόθεο τώρα που κάνει την εμφάνισή του και θέλει και αυτό να πλησιάσει. Με τον Jackie's Power στο 500 να έχει δίπλα την Εύκλια. Ισχυρός είναι στα 2-2,5 μήκη. Ο Δωρόθεος εξωτερικά, ο Δελφίνος εσωτερικά 400. Πάντα μπροστά ο Jackie's Power. Δίπλα του όμω ακριβώ είναι η Εύκλια πιο πίσω. Προσπαθεί ο Δωρόθεο. Jackie's Power μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Η Εύκλια θέλει να τον ακολουθήσει. Είναι σταθερά στο ένα μήκο. Jackie's Power μπροστά. Η Εύκλια συνεχίζει και τον πιέζει και θα δώσουν μάχη τα δύο άλογα για την νίκη με την Εύκλια εξωτερικά να πλησιάζει και πάλι τον Jackie's Power, ο οποίος ανθίσταται. Jackie's Power στην πρωτοπορία, Εύκλια σε δεύτερη θέση. Jackie's Power ανοίγει τώρα η διαφορά. Jackie's Power θα κερδίσει καθαρά στο τέλος. Εύκλια, Ισχυρός και Δωρόθεος. Πέμπτη υποδρομία, Ισχυρός, Εύκλια, Δωρόθεος, Δόκτωρ Παντελής. Ισχυρός, Εύκλια, Δωρόθεος, Δόκτωρ Παντελής. 1-4-5-2, 1-4-5-2. Πάμε στην έκτη υποδρομία, στα 1500 μέτρα, Hawaii Player με τον Καράμανο, Τρόμος με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Λεξέ Κουμπόι με τον Καποδίστρια, Μιώτης Λίζα με τον Χαράλαμπ Ανδρέου, Τρίγκης με τον Κεφάλα, Εδίπης Λάση με τον Μινά Κωνσταντίνου, Όμορφη Άνδρεα με τον Αδάμο Γεωργίου, Άρτεξ με τον Βαρνάβα Δάμου, Σοπ Χάλα Σπίριτ με τον Δημητσάνη και Νίνα Πουπουλίνα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. 10 συμμετοχές της έκτης υποδρομίας, προέρχεται πολύ εύκολη νίκη ο Σοπ Χάλα Σπίριτ και στις έτσι μεσαίες αποστάσεις δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει η νικηφόρα, είναι και χαμηλά ισοζυγισμένος, καλή ανάμαση, μπορεί να διεκδίσει πάρα πολλές πιθανότητες στην νίκη. Υπάρχει ο Τρόμος, ο οποίος έδειξε τη βελτίωση που περιμέναμε στην επανεμφάνισή του, είναι καλός αντίπαλος, όπως φυσικά καλός αντίπαλος θα είναι αυτή τη φορά και ο Λεξέκοποϊ, αυτό πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα και ο Άρτεξ, σταθερός outsider. Εμείς πάμε να δούμε 28 Ιουλίου, Show Palace πήρε στην νίκη, Λεξέκοποϊ στην τρίτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας χωρίς τον καπετάν Αναστάση. Για την πρωτοπορία έρχεται ο Show Palace Spirit να οδηγήσει από την αρχή την υποδρομία. Θέλει να είναι σε καλή θέση, λέει, τη Αύρα. Πιο έξω είναι ο Jason, Λεξέκοποϊ, μικρός Γιάνγκος. Ακόμη πιο πίσω ο Αντίγονος. Καθυστέρησε αρκετά στην αφεντηρία μικρή Δημητριάνα. Ο Show Palace Spirit πάει μόνο στην πρωτοπορία. Στα 2-2,5 μίκη. Από τη Λέιτη Αύρα, ιστορικά είναι Λεξέ Κουμπόη, απ' έξω τώρα ο μικρός Γιάνγκος. Ακόμη πιο έξω είναι ο Τζέισον, πιο πίσω η κυρία Καλού με τον Αντίγονο και τον καταπληκτικό, πάρα πολύ πίσω μικρή Δημητριάνα. Show Palace πήρε στην πρωτοπορία.
Λέει ότι αύριο μικρό Γιάνκο έρχεται εξωτερικά να βελτιώσει τη θέση του. Πάντα εσωτερικά τρέχει και ο Λεξέκοπο, ο οποίο θα ψάξει έτσι διάδρομο, δεν τον βρίσκει για την ώρα. Στην πρωτοπορία, Show Palace Spirit, μικρό Γιάνκο και λέει ότι αύριο συγκαλπάζω στη δεύτερη θέση. Λεξέκοπο έμεινε λίγο πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω, καταπληκτικό με τον Αντίγωνο. Καθώ πάντα μπροστά είναι ο Show Palace Spirit και είναι 2-2,5 μική από το μικρό Γιάνκο που περνά τώρα στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, λέει ότι αύριο υποπίεση ο Λεξέκοπο. Ο Αντίγωνος και ο καταπληκτικός. Καθώς πάντα μπροστά είναι ο Show Palace Spirit. Και είναι 2 μίγια από τον μικρό Γιάνκο που πιέζει στο σημείο αυτό να ακολουθήσει το ρυθμό. Και ο πίσω είναι η Lady Avra και ο Λεξέκοπο. Η συστροφή ο Show Palace Spirit έχει πλεονέκτημα από τον μικρό Γιάνκο πάντα στα 2-2,5 μίκη. Και ο πίσω είναι η Lady Avra. Show Palace Spirit ανοίγει λίγο τη διαφορά τώρα από τον μικρό Γιάνκο που είναι στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω είναι ο Λεξέκοπο. Show Palace Spirit στην πρωτοπορία. 3-4 μίκη. Μικρό Γιάνκο και Λεξέκοπο θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς ο Show Palace Spirit πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Ο μικρός Γιάνκος είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Λεξέκο Μπόι και η Lady Afra. Έκτη υποδρομία, Show Palace Spirit, Λεξέκο Μπόι, Τρόμος Άρτεξ, Show Palace Spirit, Λεξέκο Μπόι, Τρόμος Άρτεξ, 9-3-2-8, 9-3-2-8. Έβδομη υποδρομία, 1200 μέτρα, Ιωσήφ με τον Καράμανο, Κλάτιους με τον Καποδίστρια, Ανδριανή με τον Γιώργο Μεσίτη, Σάββας Junior με τον Παναγιώτη, Ανδρέου, Μαρία Καρδιά με τον Ηρακλέος, Μύρονας με τον Ολύμπιο, Γεωργίου, Σαϊπίριαν Σταρ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Ματθίας με τον Χαράλαμπο Ανδρέου, Fly Start με τον Δημητσάνη και Μιγιώτης Μάσα με τον Βαρνάβαδα. 10 συμμετοχές της 7ης υποδρομίας και αυτή έτσι από τις αφύρωπες υποδρομίες της ημέρας. Είναι πολύ σταθερός τον τελευταίο καιρό ο Μύρονας και βελτιωμένος. Θα του δώσουμε την πρώτη τύχη. Έτρεξε πολύ καλά στην τελευταία της συμμετοχή, Μαρία Καρδιά μου. Ο Ιωσήφ, χωρίς ατυχίες της τελευταίας συμμετοχής, είναι σαφώς υπολογίσιμος, όπως και ο Κλάντιους, που αυτή τη φορά έχει εξωτερική φυρέα που πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει να τρέξει καλύτερα. Εμείς πάμε να δούμε 23 Ιουλίου. Αέλα στην νίκη, Fly Star στην δεύτερη θέση, Μύρονα στην τρίτη, Μαρία Καρδιά μου στην τέταρτη, Ιωσήφ στην πέμπτη, Κλάντιο στην έκτη, Σεβίριαν Στάρ στην έβδομη και Ανδριανή στην εντεκάτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Έχουν καλή εκκίνηση εσωτερικά η Αέλα και εξωτερικά ο Fly Star. Έμεινε πίσω η Ανδριανή, πάρα πολύ πίσω. Ο Fly Star μετά τα πρώτα μέτρα να θέλει να πάρει την πρωτοπορία από την Αέλα. Μιστερ Στυγιώτης θέλει να περάσει τρίτος. Πιο πίσω τώρα ο Κλάντιος θέλει να βελτιώσει την θέση του. Ακόμη πιο πίσω πολύ παλόγα Μαρία Καρδιά μου και ο Μύρονας. Καθώς στην πρωτοπορία είναι ο Fly Star. Μίστερ Στυγιώτης, ο Μύρονας εξωτερικά θέλει να κάνει γρήγορα επίθεση. Αναμένει και ο Κλάτιος η Αέλα πάντα εσωτερικά. 500. Fly Star, ο Μύρονας τώρα θέλει να είναι κοντά του στο μισό μήκος. Πιο πίσω είναι η Αέλα και ο Μίστερ Στυγιώτης είναι πίσω ο Κλάτιος. Στη στροφή ο Fly Star είναι μπροστά. Ο Μύρονας συνεχίζει να τον καταδιώκει και η Αέλα εσωτερικά. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα η Μαρία Καρδιά μου. Καθώς ο Fly Star είναι στην πρωτοπορία, η Αέλα εσωτερικά απ' έξω ο Μύρονας και πιο έξω ακόμη η Μαρία Καρδιά. Μου. Τελευταία μέτρα η Αέλα φαίνεται ότι έχει δυνάμεις εσωτερικά και θέλει να περάσει. Η Αέλα θα περάσει και θα κερδίσει τον Fly Star. Πιο πίσω Μύρονας και Μαρία Καρδιά μου. Έβδομη υποδρομία, Μύρονας, Ιωσήφ, Μαρία Καρδιά μου, Γκλάντιος. Μύρονας, Ιωσήφ, Μαρία Καρδιά μου, Γκλάντιος. 6-1-5-2, 6-1-5-2. Οπότε και τελευταία υποδρομία, 1500 μέτρα. Λάκαρος με τον Ηρακλέου. Πρώτη-τελευταία υποδρομία. Λάκαρος με τον Ηρακλέους. Ίντικο Σταρ με τον Γεωργίου. Ντέμος Τηλάρας με τον Χαράλαμπο Ανδρέου. Ζάραξ με τον Κεφάλα. Δόκιμος με τον Μινά Κωνσταντίνου. Τα κατά Μέμορι με τον Καράμανο. Κινγκ Ηλίας με τον Αδάμο Γεωργίου. Κουίν Λουίζα με τον Κάντζαλη. Σούπερ Κρίς με τον Αδάμο. Άι Σέρκης με τον Καποδίστρια. Έμπολη με τον Δημητσάνη. Και Αρμαγεδόν με τον Κωνσταντίνο Ιω. 12 συμμετοχές της 8ης υποδρομίας, είπαμε από τις πολύ καλές υποδρομίες της ημέρας. Αλλάζει η απόσταση και αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Δόκιμος στα 1500 μέτρα θα προσπαθήσει να επιστρέψει έτσι, στις νίκες. Στην απόσταση αυτή ήταν και άτυχος στην τελευταία του συμμετοχή στα 1200 μέτρα. Απήγε πέρα πάρα πολύ βελτιωμένος, όπως είδαμε, στην τελευταία του νίκη, στην πιο μικρή απόσταση φυσικά ήταν ο Αϊσέρκης, ο οποίος λογικά θα οδηγήσει και πάλι την υποδρομία και θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει άλλη μια νίκη. Υπάρχουν όμως και άλλα άλογα. Είναι ο πολύ σταθερός Ίντικο Σταρ, ο βελτιωμένος Ντάιμοντ Στελάρας, πάντα υπολογίσιμος ο Σούπερ Κρίς, η Έμπολη στα 50 κιλά. Είναι μια υποδρομία της ανοιχτή για κάθε αποτέλεσμα. Εμείς πάμε να θυμηθούμε 16 Ιουνίου, Δόκιμος στην νίκη, Ντάιμοντ Στελάρας στη δεύτερη θέση, Ίντικο Σταρ στην τρίτη, Έμπολη στην 8η, Αϊσέρκη στην 1η θέση. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Αϊσέρκης, ο Ντάιμος Τελάρας. Ο Αϊσέρκης από την εσωτερική φαίνεται να οδηγεί από το Ντάιμος Τελάρα που θα τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση κοντά του. Συνέχεια ο Ιντικοστάρ, ο Δόκιμος, η Έμπολη.
τρέχει στην εσωτερική, στη συνέχεια κρυμμία σαν τη ακολουθεί με τον Σερ Τζακ να δεν έχει καλή κίνηση και να ακολουθεί πίσω του. Μίλου Άιστερκης βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται 2-0 του Ντάιμον Στελάρα. Συνέχεια ο δόκιμος με τον Ίντικο Σταρ, Ίντικο Σταρ και δόκιμος. Πέτε Σόμας Γκόν, εμπόλυ στην εσωτερική, κρυμμία σαν τη κτήση πώς. Και Σερ Τζακ στην τελευταία θέση, φτάνουμε το 800, πάντα στην πρωτοπορία. Βρίσκεται ο Άιστερκης, δέχεται την επίθεση του Ντάιμον Στελάρα. Σε θέση βολής και ο Ίντικο Σταρ, συνεχεία ο δόκιμος ακολουθεί πιο πίσω με Show Must Go On. Στη συνεχεία 600 με τον Ντάιμον Στελάρα να θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Το ανέβασμα ακολουθεί ο Ίντικο Σταρ. Είναι υποπίεση, είναι πολύ, είναι πίσω σε αυτό το σημείο το πρώτο φαβορί στο 400 μέτρων. Ντάιμον Στελάρα βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Πιο πίσω είναι ο Ίντικο Σταρ που ακολουθεί στη δεύτερη θέση και ο δόκιμος με τον Show Must Go On. Στη συνέχεια, Ντάιμον Στελάρα και ο δόκιμο. Ο Ίντικο θα προσπαθεί να επιστρέψει. Τριπλή μάχη με τον Ντάιμον Στελάρα να θίσταται. Όμω ο δόκιμο έχει δυνάμει από την εξωτερική. Ο Ίντικο Σταρ με δόκιμο και Ντάιμον Στελάρα μέχρι τέλου. Ντάιμον Στελάρα και δόκιμο. Δόκιμο φαίνεται να περνάει. Δόκιμο θα περάσει να κερδίσει ο Ντάιμον Στελάρα. Πιο πίσω ο Ίντικο Σταρ και σε τζαρ. 8 υποδρομία, δόκιμο Αϊσέρκη, Ίντικο Σταρέμπολη, δόκιμο Αϊσέρκη, Ίντικο Σταρέμπολη, 5-10, 2-11, 5-10, 2-11. Πάμε στην ένατη και τελευταία υποδρομία, 1200 μέτρα, Λαβιν Γκλέντι με τον Γεωργίου, Τσερκώδη Σαπιούτη με τον Ηρακλέο, Κοσμοπόλιταν με τον Κεφάλα, Εύερτον με τον Δημητσάνη, Κουίν Λιγία με τον Μινά Κωνσταντίνου, Μιγιώτη Βαλέρια με τον Χαράλαμπα Ανδρέου, Κλέβερ Μιλιονέρ με τον Καποδίστρια, Όρκο Τιμή με τον Κάντζαλη, Κόμματο Μαρίνα με τον Αδάμο Γεωργίου και Μυρτό με τον Καραμάν. 10 οι συμμετοχές στο φινάλε. Φαίνεται έτσι βελτιωμένη στη νεότερη προετοιμασία της η Loving Clayton. Περιμένουμε περισσότερα πράγματα από αυτήν και πιστεύω ότι σε αυτή την επανεμφάνιση θα δείξει κάποια έτσι βελτίωση για να διεκδικήσει την νίκη στον όμιλο. Ήταν αρκετά καλή η Everton στη συμμετοχή της σε πιο μεγάλη απόσταση με τους νικητές, όπως φυσικά και ο Cosmopolitan, ο οποίος προέρχεται από νίκη. Στον όμιλο των Μέδεν φυσικά, όμως είναι καλό άλογο, έχει εξέλιξη, πρέπει να προσεχθεί. Πάμε να δούμε 16 Ιουλίου κατακλυσμό στην νίκη Everton στη δεύτερη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο κατακλυσμός που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται η Everton να είναι κοντά του στη δεύτερη θέση στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι ο Δωρόθεος, εσωτερικά ο Δελφίνος, η Εύκλεια και εξωτερικά ο Λεβιάθαν στην τελευταία θέση. Κατακλυσμός 1,5 μήκος μπροστά από την Everton. Εσωτερικά πάντα ο Δελφίνος, δίπλα του Δωρόθεος, πίσω Εύκλεια και Λεβιάθαν. Συγκαλπάζουν τις δύο τελευταίες θέσεις, καθώς ο κατακλυσμός δίνει τον ρυθμό του. Στο ένα μήκος από την Everton, εσωτερικά ο Δελφίνος, απ' έξω ο Δωρόθεος, δύο μήκη πιο πίσω ο Λεβιάθαν και η Εύκλεια. Με τον κατακλυσμό να εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα στο 900, στο 1,5 μήκος από την Everton, ο Δελφίνος, πιο έξω ο Δωρόθεος, πίσω ο Λεβιάθαν προσπαθεί τώρα να βελτιωθεί εξωτερικά και τελευταία η Εύκλεια με τον κατακλυσμό σταθερά στα δύο μήκη από την Everton που αρχίζει και πιέζει πλέον για να ακολουθήσει το ρυθμό. Πιο πίσω είναι ο Δωρόθεος και ο Λεβιάθαν που αρχίζει και καλύπτει εξωτερικά και φαίνεται με δυνάμεις. Εξακοσάρι με τον κατακλυσμό να ελέγχει στα δύο μήκη ο Δωρόθεος, θέλει να περάσει δεύτερος όπως όμως και ο Λεβιάθαν και η Everton εξακολουθεί να είναι στην μάχη εκεί. Καθώς το 500 μπροστά είναι ο κατακλυσμός Everton, εξακολουθεί και πιέζει και θέλει να πλησιάσει τώρα στη στροφή. Λεβιάθαν τρέχει απ' έξω και θέλει και αυτός. Όμως ο κατακλυσμός μπαίνει με πλεονέκτημα τα 3, 4, 5 μήκη. Everton και Λεβιάθαν πιο πίσω. Ο κατακλυσμός στο 200 έχει πλεονέκτημα το οποίο το αυξάνει στα 3, 4 μήκη σταθερά. Everton στη δεύτερη θέση, Λεβιάθαν στην τρίτη. Κατακλυσμός είναι και σήμερα εντυπωσιακός. Κατακλυσμός θα κερδίσει με τα χέρια κάτω. Στα 2-2,5 μήκη Everton, Λεβιάθαν και Εύκλεια. Ένα διπορομία, Loving Lady Everton, Cosmopolitan Clever Millionaire, Loving Lady Everton, Cosmopolitan Clever Millionaire, 1-4-3-7, 1-4-3-7. Θυμηθούμε τα καλύτερα κανιά που είναι τρίτη υποδρομία Σαββάν Σάββας με το 2, πέμπτη υποδρομία Ισχυρός με το 1, τρίτη υποδρομία Σαββάν Σάββας με το 2 και πέμπτη υποδρομία Ισχυρός με το 1. Καλύτερα δίδυμα, τέταρτη υποδρομία Cheesecake, Σερ Δημήτρης 4-3, πέμπτη υποδρομία Ισχυρός, Εύκλεια 1-4. Τέταρτη υποδρομία Cheesecake, Σερ Δημήτρης 4-3 και πέμπτη υποδρομία Ισχυρός, Εύκλεια 1-4. Και Outsider, καλύτερο, ένα υποδρομία Loving Lady με το 1, ένα υποδρομία Loving Lady με τον αριθμό 1.
Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, να αναφέρουμε ότι αύριο έχουμε 9 υποδρομίες, ώρα ανάξης 5, η πρώτη τελευταία υποδρομιακή συνάντηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είπαμε για το πρόγραμμα, έχουμε έτσι κάποιες καλές ποιοτικές υποδρομίες στο φινάλε, αμφίροπες κυρίως, από την 7η και έπειτα. Και έχουμε μεταφερόμενο το Pick 8 που ξεκινάει, το Jackpot 9, με συγχωρείτε, που ξεκινάει από την πρώτη υποδρομία. Έχουμε 9 αύριο, αφού έχουμε 9 υποδρομίες. 50.119 ευρώ, το Jackpot 9, 50.119 ευρώ. Και το Pick 6, 19.793 ευρώ. 19.793 ευρώ το εγγυημένο ποσό. Αυτά είχαμε και απόψε. Καλώς το βράδυ.